έχει συμβεί. Και... Ένα βαρύ. Ένα βαρύ τραυματισμό. Κάνατε 13 χειρουργία και μετά τηλεπορτήκατε. Δεν έφυγα εγώ όμως. Ξέρετε, πήγα τη... ήταν τα γενέθλια της κόρης μου και πήγα στο σχολείο, να την πάρω από το σχολείο. Και εκεί μου ζήτησε ο διευθυντής να πάμε απέναντι να δούμε τους καθηγητές. Γιατί ήθελαν να με δουν, να τα πούμε. Ήσασταν υπουργός παιδείας, το είπε. Όχι. Και ανάμεσα στα δύο κτίρια υπήρχε ένας δρόμος τερατώδης, ο οποίος δεν ήταν δρόμος, τον φτιάξαμε μετά. Έβρεχε και γλίστρησα και συνάντησε ένα εμπόδιο το πόδι και έγινε ένα κάταλημα φοβερό στην πολυκλινική. Γιατί έπρεπε να επιβληθείτε μετά σε προτεραιασμό. Δεν αντιμετωπίστηκε σωστά στην αρχή, αφήστε το καλύτερο να μην πείτε. Δηλαδή εδώ υπάρχει ιατρικό λάθος στον νόμο. Όχι, δεν το πάω προς τα εκεί. Όχι ιατρικό λάθος, αλλά καμιά φορά ξέρω να πάρω στο γραφείο μου και αν αρρωστήσω, θα μου πάτε στο νοσοκομείο και θα πείτε ότι δεν είμαι εγώ. Και δεν θα αφήσετε ποτέ τους συναδέλφους μου γιατρούς να κάνω συμβούλια επισυμβουλία και θα με πεθάνω στο συντομότερο. Έτσι έλεγα πάντοτε στους συνεργάτες μου. Δεν το